Σοφία Βούλτεψη, Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Είμαι η Ελένη Βασταρδή, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Είμαι η Βασιλική Κακοσίμου και είμαι προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης στην Υπηρεσία Ασύλου. Ονομάζομαι Δημητριάδου Αθανασία και είμαι συντονίστρια χειριστών στο ΑΚΑ Νίκαιας. Ονομάζομαι Αγγελική Γραμματικοπούλου και είμαι προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας του Υπουργείου. Η επικεφαλής των δύο τμήματων της Διεύθυνσης είναι επίσης γυναίκες. Αλλά έχουμε τη χαρά και τη τύχη να συνεργαζόμαστε με αξιόλογες και αξιόλογους συναδέλφους, άντρες και γυναίκες, στην ομάδα μας. Γιατί αυτό που κατά τη γνώμη μου τελικά μετράει και κάνει τη διαφορά είναι η υπευθυνότητα, η εργατικότητα, η γνώση, αλλά και η αγάπη με την οποία προσεγγίζει κανείς το αντικείμενό του. Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες, θα χρειαστούν 257 ολόκληρα χρόνια έως ότου επιτευχθεί η πλήρης εργασιακή ισότητα ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Επειδή δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια και επειδή όταν αδικούνται οι γυναίκες αδικείται ολόκληρη η κοινωνία, οφείλουμε να δώσουμε τώρα τον μεγάλο αγώνα για να μειωθεί αυτή η απόσταση. Με πολύ μεγάλη μου χαρά και ικανοποίηση, οφείλω να ομολογήσω ότι βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά τόσο ως προς το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στις θέσεις ευθύνης, όσο και ως προς το νεαρό της ηλικίας. Στην Υπηρεσία Ασύλου υπάρχουν 5 διευθύνσεις. Με το πρόσφατο οργανόγραμμα δημιουργήθηκαν 5 διευθύνσεις. Στις διευθύνσεις αυτές, επικεφαλής έχουν τοποθετηθεί 3 γυναίκες και 2 άντρες. Όπως καταλαβαίνετε, το ποσοστό που αναλογεί σε γυναίκες σε θέσεις ευθύνης στην υπηρεσία μας ξεπερνά το 50%. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό ότι οι γυναίκες στο ελληνικό δημόσιο είναι πολλές, αλλά παλιότερα ήταν πολύ λίγες στατιστικά σε θέσεις ευθύνης. Τώρα είναι όλο και περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης. Θεωρώ ότι φέρνουν ένα πιο συνενετικό και λιγότερο ανταγωνιστικό πνεύμα σε αυτή τη δουλειά και μας χρειάζεται πάρα πολύ, γιατί πρέπει εκτός από το να φέρνουμε καλά αποτελέσματα να συνεργαζόμαστε και να εργαζόμαστε ευχάριστα. Οι αυτές είναι κυρίως προσωπικές, να πιστέψεις στον εαυτό σου και να καταλάβεις ότι μπορείς να διεκδικήσεις και αξίζεις να διεκδικήσεις το σεβασμό των υπολείπων, ότι μπορείς και έχεις όλα τα εφόδια να λάβεις σοβαρές, όριμες και αποτελεσματικές αποφάσεις και εξίσου σημαντικές προκλήσεις που αφορούν στο να πείσεις τους άλλους ότι είσαι έτοιμος και ότι ικανός να αναλάβεις τέτοιου είδους ευθύνες και αποφάσεις. Ναι, υπάρχει και αυτή η πρόκληση, το ότι πλέον η γυναίκα αναγκάζεται να είναι και σύζυγος, να είναι και μητέρα, να είναι και εργαζόμενη και πόσο μάλλον όταν πρέπει να είναι σε όλα τέλεια. Δεν θα λέγαμε ότι είμαστε και 100% ευχαριστημένοι από την πρόοδο. Συνεχίζουμε όμως να προσπαθούμε και να αγωνιζόμαστε. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εφαρμόζουμε στην πράξη και το σεβασμό και τις ίσες ευκαιρίες. Με τον νέο οργανισμό του Υπουργείου μας πλέον υπηρετούν σε νευραλγικές θέσεις 20 γυναίκες προϊσταμένοι, στελεχώντας το 50% περίπου των τμήματων, των διευθύνσεων και των γενικών διευθύνσεων. Παράλληλα, 7 ικανές γυναίκες εργάζονται σε θέσεις διοικητών, δομών φιλοξενίας και κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, επιτελώντας πολύ σημαντικό έργο. Κοντά τους, η Υφυπουργός κυρία Βούλτεψη, η Ειδική Γραμματέας η κυρία Αγαπηδάκη, η νέα υπηρεσιακή μας γραμματέας η κυρία Κουλούρη. Συνθέτουν μια σύγχρονη και αποτελεσματική ομάδα. Ομάδα που αποδεικνύει ότι το Υπουργείο μας δεν έχει γυάλινη οροφή. Σήμερα στέλνουμε ξεχωριστό μήνυμα. Ότι δηλαδή από τα πάνω προς τα κάτω, σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό, η γυναίκα πρέπει να απολαμβάνει εμπιστοσύνης, εργασιακής ασφάλειας και αξιοκρατίας.